Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για το επεισόδιο που έγινε σε βάρος του καθηγητή Θεόδωρου Βασιλακόπουλου στην Καλαμπάκα. Τον προπυλάκησαν. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τι συνέβη. Πριν από λίγο, καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Τι συνέβη? Με έχετε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Τι συνέβη? Στα πλαίσια ενός μικρού σεμιναρίου για το βροχικό άσθημα, καμιά 20-25 πνευμονολόγοι βρεθήκαμε σε μια ταβέρνα στο Καστράκι Καλαμπάκα, στην ταβέρνα του Γιώγα. Δεν έγινε κανένας έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού και ένας άλλος συνάδελφος, ούτε καν εγώ, τους είπε με πολύ ευγένεια στους ιδιοκτήτες ότι για λόγους δημόσιας υγείας πρέπει να κάνουν έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού. Μας ζήτησαν το λόγο γιατί το είπαμε, μας έδιωξαν από την ταβέρνα, μας έσπρωξαν. Στο τέλος με πέταξαν εμένα κάτω, σκίζοντάς μου και το πουκάμισο. Σας πέταξαν κάτω? Μάλιστα. Ποιος σας πέταξε, από την ταβέρνα? Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και ο γιος του που με επιτέθηκαν, σχίζοντας μάλιστα και το πουκάμισο του συναδέλφου που πήγε να με προστατεύσει. Όλο αυτό επειδή η ομάδα ειδικών διαμαρτυρηθήκατε γιατί δεν έγινε έλεγχος. Μάλιστα. Και με πολλή ευγένεια, όχι. Πώς να σας το πω. Λοιπόν, θα το ερευνήσουμε το θέμα, θα δώσουμε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, είστε καλά, που ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσετε για αυτό το σοβαρό επεισόδιο.